από, τι να σου πω, από ένα μήνα μέχρι πέντε χρόνια. Έγινε τίποτα, δεν έγινε αυτό να πω ξανά έτσι, ξανά τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Ξανά τίποτα. Τίποτα. Φίλοι, δεν είμαι εύκολη σαν σύντροφος, δεν είμαι εύκολη, το παραδέχομαι. Είμαι ένας άνθρωπος που χρειάζομαι την ανεξαρτησία μου. Μετά ξαφνικά, μετά από μισή ώρα, δεν θέλω άλλη ανεξαρτησία, τώρα θέλω αγκαλιά. Μετά θέλω πάλι ανεξαρτησία. 50 είμαι, ναι, συνέχισα. το ξέρουμε όλοι. Είμαι ένας άνθρωπος που από λάθος μου, τώρα το έχω διαπιστώσει βέβαια το τελευταίο καιρό, φτάνω τους ανθρώπους στα άκρα προκειμένου να καταλάβω πόσο με αγαπάνε. Τον φτάνω στα άκρα για να δω πότε θα φύγει. Πότε θα πει, κοίταξε να δεις, αρκετά. Αισυχτήρι, σηκώνομαι και φεύγω. Και το τεντώνω το σκηνή, το τεντώνω. Και μόλις το σπάσει ο άλλος και μου πει, ως εδώ άντεξα, λέω, είδες δεν με αγαπάς. Okay. Το οποίο είναι σχιζοφρενικό, δηλαδή οι ψυχολόγοι έχουν σκίσει διπλώματα. Είναι όμως κατάλοιπα παιδικής ηλικίας αυτά. Έχεις χώσει σε κανέναν κλωτσά μπουνιά μπούφλα. Ναι. Πέτυχε, ωραία. Δεν μετανιώνω, μάλλον. Δεν είμαι περήφανη καθόλου, θέλω να σου πω, που το έκανα. Μετανιώνω τρομερά. Και μετανιώνω τρομερά γιατί ένιωσα ότι ευτελίστηκε η σχέση. Ξεφτυλιστήκαμε και οι δύο. Κάποια στιγμή υπήρξες έγκυος και δεν. Ναι. Ευωδόθηκε. Ναι, δεν ευωδόθηκε γιατί έτυχε ή δεν ευωδόθηκε γιατί εσύ τη διάλεξες. Όχι, δεν ευωδόθηκε γιατί ήμουνα πολύ μικρή σε ηλικία. Ήμουνα 21. Δεν υπήρχε περίπτωση εκ των πραγμάτων να τη συνεχίσω. Από τότε και μετά πρόσεχα πάρα πάρα